ακούμε ένα πολύ όμορφο ακουστικό κομμάτι, φίλες και φίλοι, από το δίσκο με το χρώμα της Κρήτης, που έχει γράψει ο Κώστας ο Βερδινάκης, ο οποίος είναι κοντά μας. Το έχω προαναγγείλει στο Facebook. Φίλε Κώστα, καλώς όρισες. Καλώς ήρθα, φίλε Γιώργη. Να είσαι καλά. Είμαστε καλοί φίλοι με τον Κώστα, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, δημιουργός από το Γερακάρι Αμαρίου, τον οποίον τον είχα γνωρίσει πριν πολλές δεκαετίες σε ένα γάμο στα Χανιά. Θα το υπενθυμίσω στην κουβέντα μας αυτό, αφού πω ότι προέρχεται από μια οικογένεια μουσικών. Άλλωστε και ο αδερφός του Μανώλης είναι πολύ καλός μουσικός, πασίγνωστος. Αλλά να πω ότι ο παππούς του Μιχάλης και ο πατέρας του Νίκος υπήρξαν σπουδαίοι λιράριδες. Τα μουσικά λοιπόν ακούσματα ήταν από μικρή ηλικία που του δημιούργησαν μια μεγάλη αγάπη για τη μουσική και ιδιαίτερα για τη λύρα. Κώστα, η περιοχή που μεγάλωσε στο όμορφο Γερακάρι είχε, όπως είπαμε εδώ, όπως είπα από τους προγονούς σου, έχεις ακούσει τα ακούσματα, αλλά και γενικότερα στην περιοχή εκεί υπήρχαν και άλλοι λιράρδες, όπως ήταν στο Άνω Μέρος, όπως ήταν στο Μέρωνα, και γύρω γύρω γενικά στην σκάφη αυτή του Αμαρίου, που πιστεύω ότι σε επηρεάσαν θετικά. Πες μας λοιπόν δύο λόγια για το ξεκίνημά σου, έτσι να μιλήσουμε για την μικρή ηλικία, γιατί όλοι από εκεί ξεκινάμε, όλοι από κάπου επηρεαζόμαστε. Και βέβαια, να πω ένα γιάκι στους φίλους τους ακροατές, και να πω ότι και για το Ράδιο Μεγαλόνισσος, ότι είναι ένας σταθμός που στηρίζει τώρα πάρα πολλά χρόνια την κρητική μουσική, και είναι πολύ σημαντικό αυτό όταν υπάρχουν μέσα μαζικής ενημέρωσης που στηρίζουν τόσο πολύ την κρητική μουσική όσο το Ράδιο Μεγαλόνισσος. Να είσαι καλά. Ο προπάπους μου ήταν ο πρώτος μουσικός, ο Μιχάλης, όχι ο παππούς μου. Προπάπους μου ήταν ο παππούς του πατέρα μου, ο οποίος έπαιζε λίρα, και βέβαια μετά ο πατέρας μου, ο οποίος ήταν ένας πάρα πολύ καλός λιράρης της εποχής εκείνης, με ένα γνήσιο παραδοσιακό ατόφιο, παραδοσιακό χρώμα, ο οποίος δεν έκανε κάποια δισκογραφία να μας αφήσει για να έχουμε, έχει μείνει όμως πλέον στην ψυχή μας, στα αυτιά μας και στο μυαλό μας αυτό το τρομερό ηχόχρωμα που είχε, και ο πατέρας μου και πολλοί άλλοι λιράρδες της εποχής εκείνης ήταν κοντά, όπως το είπες Γιώργη, ήταν στα Άνω Μέρος ο Στραβός, τον οποίον εγώ, Μαθιουδάκης ήταν το, Μαθιουδάκης, ναι, το επιθετό, τον οποίον εγώ δεν τον είχα ζήσει, δεν το θυμάμαι, αλλά τα ηχοχρώματα της λύρας του είχαν επηρεάσει πολλούς στην περιοχή εκεί. Ήταν ο Κουρούπης από το Μέρωνα, τον οποίο εγώ τον έφτασα, βέβαια όταν ήταν γέρος. Ναι, ο οποίος Τσαγκαρούλης. Ναι, ένας πάρα πολύ καλός μουσικός. Θυμάμαι και τον Λεωνίδα τον Κλάδο πολλές φορές να λέει για τον Κουρούπη ότι ήταν ένας πάρα πολύ καλός λιράρης και μουσικός. Δυστυχώς ούτε αυτός δεν άφησε κάποια ηχογράφηση. Ναι. Ήταν στο χωριό μου, ξέχασα να πω, Χαντρακομανόλης. Ναι, βέβαια. Ο οποίος... Το οποίο να σου πω ότι εμείς εδώ και νεότεροι τον γνωρίζουν σαν μαντιναδολόγο, σαν ρημαδόρο, αλλά ήταν και λιράρης παλιός αυτός, βέβαια. Ήταν πολύ τάλαντος ο Χαντρακομανόλης, ο οποίος έπαιζε λίρα. Ακούμε μια ανάγκη ο Μανώλης. Ναι, Χαντρακομανόλη τον ξέρουν βέβαια οι πάντες. Και είχε και ένα χάρισμα από τη φύση το να γράφει, να σατιρίζει μάλλον τα της εποχής εκείνης. Το οτιδήποτε γινόταν στο χωριό, κυρίως στο χωριό και στην περιοχή, να τα σατιρίζει με στίχο. Ήταν ένα πολύ σημαντικό χάρισμα για τον Μπάρμα Μανώλη, τον συγχωρεμένο του Χαντρακομανώλη. Και ήταν και άλλοι λιράρδες και στην περιοχή, πάρα πολύ, πάρα πολύ μπορώ να πω. Ήταν ο Κοκάρης από τα Πλατάνια, ο οποίος και αυτός είχε έτσι ένα ιδιαίτερο ηχόχρωμα, και είχε και κάποια πεντοζαλάκια τα οποία ο Μουντάκης πήρε από εκεί,
κάποια παντοζάντια. Και ο Στίνος από το Αναμέρος. Ο Στίνος. Ναι, ο Στίνος ζει ακόμα. Ζει ακόμα, ναι. Ναι. Ναι, ξέχασα να πω για το Στίνο. Είναι πάρα πολλοί, Γιώργοι, που δεν μπορώ να τους αναφέρω, να είμαι ειλικρινής. Σίγουρα, σίγουρα. Και βέβαια και ο Κλάδος ο Λεωνίδας από τα Πλατάνια. Ο Ροδάμαθος. Τον Ψυγιά. Οι οποίοι αφήσαν ένα μεγάλο έργο βέβαια στην κριτική μουσική από τον Ψυγιά Ταμάρη. Να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι ο πατέρας του Κώστα, ο Νίκος, και η μητέρα του είχαν διατηρούσει ένα καφενείο στο Γερακάρι, το οποίο το θυμάμαι εγώ, δεν είχα τύχει σε γλέντι, αλλά είχα τύχει στο καφενείο και εκεί είχαν γίνει. Μάλλον είχα τύχει μια φορά. Μια φορά είχα τύχει σε γλέντι, Κώστα. Δεν θυμάμαι τώρα ποια μέρα ήταν. Πάντως είχα τύχει όταν είχα κατέβει στην Κρήτη, γύρω στο 90, κάπου εκεί. Είχα έρθει έτσι ένα βραδάκι και μου άρεσε πολύ έτσι, η ατμόσφαιρα γενικό, γιατί ήταν το παλιό το στυλ αυτό το γλέντι. Εκεί με τις καρέκλες από έξω γύρω-γύρω. Ήταν πάρα πολύ όμορφα. Ναι, κοίταξε, μέχρι και αρχές δεκαετίας του 90, όλη τη δεκαετία του 80. Που εγώ ήμουν νεαρός τότε και είχα αρχίσει να πηγαίνω στα γλέντια από το 78. Το 78 είχα αρχίσει, όλη τη δεκαετία του 80 και μέχρι αρχές δεκαετίας του 90 γινόταν έτσι παραδοσιακά γλέντια στα χωριά, ναι, στα καφενεία, τα πανηγύρια κλπ. Και ακόμα γίνονται βέβαια, όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό όσο γινόταν εκείνη. Όχι, γιατί τότε θυμάμαι και στο χωριό μου στη Λαμπινίκη γινόταν δύο γλέντια, στις Καρίνες ακόμα είχα τύχει σε τρία γλέντια. Σε ένα χωριό λοιπόν 300-400 ατόμων να έχουν τρία γλέντια, ας πούμε, που είναι σήμερα δεν γίνεται. Είναι, ναι, και εμάς είχε τύχει μια περίπτωση συγκεκριμένη που ήταν τρία γλέντια, στο ένα ήταν ο Ψαραντώνης. Στο άλλο ήμουνα εγώ με το Μανιά και στο άλλο ήταν ο Μαθιουδάκης ο Παναγιώτης από το Αναμέρος. Πανάγος, ναι, που το οποίο γλυντάγαμε προχθές στην παρέα της Πέμπτης, ένας πολύ καλός Μερακλής και καλός Λιάρης. Βέβαια, ναι. Όπως επίσης και μια χρονιά, την πρώτη χρονιά που είχα αρχίσει εγώ να παίζω, το 78 ή το 79, μάλλον το 79, ναι, που ήταν δύο γλέντια στο χωριό, στο ένα έπαιζε ο πατέρας μου, στο καφενείο το δικό μας, και στο άλλο έπαιζα εγώ. Αυτό λοιπόν ήταν, ναι, ένας, ναι, ανταγωνισμός οικογενειακός και έτσι πολύ όμορφος. Ναι. Να πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι και θα συνεχίσουμε, γιατί έχουμε ακόμα λίγα λεπτά μέχρι το πρώτο ημίωρο. Να ακούσουμε ένα κομμάτι, Κώστα, από την πρώτη δισκογραφία σου. Ξεκινήσουμε με αυτό, γιατί το καράβι ταξιδιάρικο, το οποίο και μετά θα βάλουμε τα υπόλοιπα. Ή θες αυτό? Βάλε όποιον άλλο. Βάλε το καράβι ταξιδιάρικο, θέλω να ξεκινήσω. Μετά θα πούμε την ιστορία. Ταξιδιαρικό που είχε λιμάνι πιάσει. Άιδες που είχε λιμάνι πιάσει. Μοιάζει μ' αγάπη που χασες καθώς μου ράγιο αλλάσει. Άιδες καθώς μου ράγιο αλλάσει. Αγάπη που δε στεριώσε, μη την κρατείς τη σκέψη. Άιντες, μη την κρατείς τη σκέψη. Όνειρο ήταν μιας βραδιάς και το σβήσεν η φέξη. Άιντες και το σβήσεν η φέξη. Ας την καρδιά σου να χαρεί με μια καινούργια αγάπη. Μη σπαταλάς τα νιάτα σου σ' αυτή που πήγε στραφή. Άιντες, σ' αυτή που πήγε στραφή. Μουσική.
χρόνια στον καημό μιας ψεύτικης αγάπης. Άιντες μιας ψεύτικης αγάπης. Χίλιες αγάπες θα έρθουνε μονάχα νιάτα να έχεις. Κουμάντο με το λογισμό εις την καρδιά σου κάνε. Πιο πάνω απ' όλα στη ζωή εδώ τα νιάτα βάνε. Ψεύτρα που έφυγε, η αγάπη ψεύτρα που έφυγε αλλού για να κονέψει. Αλλού για να κονέψει μη χαραμίζεις φίλε μου ενός λεπτού τη σκέψη. Συντρόφισσα του στεναγμού μη κάνεις την καρδιά σου. Μην κάνεις την καρδιά σου για αγάπη που δεν άξιζε τα αναστενάγματα σου. Καράβι ταξιδιάρικο που είχε λιμάνι πιάσει. Άιδες που είχε λιμάνι πιάσει. Μοιάζει τ' αγάπης που χασες καθώς μουράγιο αλλάσει. Όλη η γαστρονομική παράδοση της πόλης έχει εδώ και χρόνια ένα στέκι. Όλη η αγνότητα των πιο εκλεκτών ντόπιων προϊόντων έχει εδώ και χρόνια ένα κατάστημα. Όλο το Ρέθυμνο γεύεται νοστιμιές και αυθεντικές ελληνικές συνταγές εδώ και χρόνια σε ένα σημείο. Εστιατόριο ψισταριά πιτσαρία Κόκκινος. Ποικιλία και ποιότητα σε κάθε γεύση και με προδιαγραφές ISO. Ανοιχτά όλο το 24ωρο με τα πιο λαχταριστά ψητά της ώρας, χειροποίητες πίτσες στο ξυλόφουρνο και τα πιο διαλεκτά μαγειρευτά. Κόκκινος. Πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 50602 και WhatsApp 6980 068154. Για όλη τη Σαρακοστή και τη Μεγαλοβδομάδα, πλούσιο μενού σε Σαρακοστιανά. Βρε γυναίκα, είπαμε, την έχει τη δροσούλα, τώρα δεν μπορείς να έρχεσαι στο κρεβάτι με φλής, κάλτσα του στρατιώτη, σκούφο, γάντια και αντιανεμικό. Δεν είναι σύστημα αυτό. Και δεν είναι ούτε καν πιστοποιημένο. Τι λέει? Δεν βάλαμε MAPEI. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης MAPETHERM από τη MAPEI. Τεχνολογικά προηγμένο και δοκιμασμένο στις πιο δύσκολες συνθήκες για ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι. MAPEI, αλλιώς δεν λέει. Τεχνοεμπορική Λαχνιδάκης. Έκθεση στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 22460. Τεχνοεμπορική Λαχνιδάκης. Η πρώτη σου επιλογή. Η εμπειρία, η τεχνογνωσία και η υποστήριξη με υπευθυνότητα ταιριάζουν στο προφίλ μας. Πολύφωνο. Πολύφωνο. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός συναυλιών. Διοργάνωση εκδηλώσεων και ενοικίαση εξοπλισμού. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Επικοινωνήστε 28310 35 975. Στο διαδίκτυο polyphono.gr. Πολύφωνο. Πολύφωνο. Εμπειρία και εγγυημένο αποτέλεσμα. Πολύφωνο. Το ράδιο Μεγαλόνισσος είναι online. Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή για iPhone, iPad και Android. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα στο www.radiomegalonissos.gr. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook. Ράδιο Μεγαλόνισσος 89,8.
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, Ράδιο Μεγαλώνσεις, 89,8 και ακούτε την εκπομπή Μεγαλώνσεις Κλεντά. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Σιβάκης, ο Σίμης Ακογιώργης. Καλεσμένος σήμερα, να σας ξέρετε ως λιγάρις, ένας καλός φίλος, ο Κώστας ο Βερδινάκης, με τον οποίο έχουμε ξεκινήσει την κουβέντα μας από το Αμάρι, από το όμορφο Γερακάρι. Ένα χωριό που τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει πολύ μεγάλη φήμη με τις επενδύσεις του κύριου Γενεράλη. Πραγματικά, Κώστα, συγχαρητήρια για το χωριό, για το χωριανό σας και τους χωριανούς σου, αλλά και για όλους τους χωριανούς που συνέβαλαν με την, ώστε να ασχολούνται εκεί και να τραβάνε να έρθει πολλοί κόσμος στο χωριό, στο Γερακάρι. Να πούμε, είπαμε λοιπόν ότι ξεκίνησε ο Κώστας από το χωριό του με τον πατέρα του, αλλά ο πατέρας του τον ήταν αρνητικός στα πρώτα χρόνια, ώστε να ξεκινήσει σαν μουσικός. Έτσι, ναι, Κώστα. Ίσως τότε ήταν δύσκολες εποχές, ήταν διαφορετικές εποχές και δεν έβγαινε, ναι, και δεν έβγαινε τότε αν δεν είχες ένα άλλο επάγγελμα. Ξαναγυρίσαμε λοιπόν στα παλιά, πάλι και τώρα σήμερα. Αν δεν έχεις ένα επάγγελμα, το επάγγελμα του μουσικού για να σε ρίξει, πρέπει να έχεις πολύ μεγάλη απήχηση. Λοιπόν, να σου πω καταρχήν για το χωριό μου, ναι, που λέγαμε προηγουμένως, ότι το Γερακάρι πάντα ήταν ένα μεγάλο χωριό, πάντα είχε μεγάλη φήμη, ναι, καλούς ανθρώπους, μεγάλες οικογένειες, σπουδαίες οικογένειες και πανέμορφο μέρος. Βέβαια. Και τώρα βέβαια ένα παραπάνω με τον ερχομό του Γιάννη του Γενεράλη, που έδωσε πολύ μεγαλύτερη όθηση και αξία. Και πλέον έχει γίνει σημείο αναφοράς το Γερακάρι. Να μην λησμονήσουμε, Κώστα, να πούμε ότι ήταν και ένα μαρτυρικό χωριό το Γερακάρι, όπως και τα άλλα χωριά του Αμαρίου, στην περίοδο της κατοχής που κάηκανε. Πραγματικά έχουν δώσει πολλούς ήρωες στην κατοχή. Ασφαλώς, όπως το είπες. Αλλά πάνω απ' όλα είναι, παραμένει δηλαδή, ένα πανέμορφο χωριό με πάρα πολύ καλούς ανθρώπους. Μάλιστα. Και εκεί εγώ, εκεί γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα, όλα μου τα βιώματα είναι μέσα από το χωριό μου. Ο πατέρας μου, Γιώργη, ήταν, όπως το είπες και εσύ, αρνητικός στην αρχή, γιατί οι εποχές ήταν δύσκολες, γιατί υπήρξε μια περίοδος παλιότερα που ο μουσικός ήταν, σαν να λέμε σήμερα, ένας ζητιάνος. Έτσι τον έβλεπε ο κόσμος το μουσικό. Δεν είχε ακόμα τότε ανέβει τα χρόνια που ο πατέρας μου ήταν νέος και που είχε αρχίσει να παίζει. Δεν είχε αρχίσει ακόμα να ανεβαίνει στη συνείδηση του κόσμου η κριτική μουσική. Ήρθε μετά ο Σκορδαλός, ο Μουντάκης και όλοι αυτοί οι μεγάλοι, οι οποίοι ανεβάσανε πολύ ψηλά τον πίχη και πήρε αξία η μουσική μας, και πήραν και αξία και η μουσική και οι Λιράρδες και οι Λαγουθιέρδες και όλοι οι οποίοι, η μουσική που ασχολούνται με την κριτική μουσική. Ωραία. Και εκείνη την εποχή λοιπόν τα χρόνια ήταν δύσκολα. Και ο καθένας πατέρας ήθελε άλλα για το παιδί του και όχι να γίνει μουσικός. Γι' αυτό λοιπόν και ο πατέρας μου ήταν στην αρχή αρνητικός. Αλλά μετά βέβαια με βοήθησε πάρα πολύ και στο να μου δείξει κάποια πράγματα στη λύρα. Τον παρακολουθούσα βέβαια εγώ που έπαιζε και πήρα πάρα πολλά πράγματα από τον πατέρα μου, αλλά και μετά από τους λιράρδες που έζησα και που είδα από κοντά. Πιστεύω ότι ο πατέρας σου σε καμάρωνε μετά, όταν είδε την άνοδο σου, όταν είδε τις συνεργασίες σου, τη δισκογραφία σου. Βέβαια, ο κάθε πατέρας. Ναι. Ο κάθε πατέρας. Ωραία. Έτσι. Εσύ λοιπόν ξεκίνησες. Τέλος πάντων, να σου πω κάτι, Γιώργη. Αυτοδίδακτος. Επειδή, ναι, δεν θέλω να λέω πολλά για τον εαυτό μου, γιατί κάποια φορά κουράζομαι να λέμε για τους εαυτούς μας και για τα ίδια και τα ίδια. Μ' αρέσει να μιλάω γενικά για τη μουσική. Ωραία. Δηλαδή, να πούμε τότε ότι το 1977 δημιούργησες την πρώτη σου μελωδία και είχες και πολλές επιρροές από τον Σκορδαλό και τον Κλάδο. Βέβαια. Ενώ το 78 άρχισε να παίζεις σε γλέντια με λαγουτιέρδες γύρω από και τα χωριά σου. Θυμάμαι συγκεκριμένα το συγκεκριμένο τον Γιώργη τον Χατζηδάκη που συνεργαζόσουν τότε και εσύ είχατε και σε γάμο που σου είπα του Κραόνι, του Χωριανού, του Γιώργη στην Κίσα μου, που είσαστε συγγενείς με τους Κραόνι. Ναι, βέβαια. Στη συνέχεια
νομίζω ότι ήσουν ένα από τα ταλέντα της εποχής, διότι είχες συμμετοχή στο μουσικό Αύγουστο στο Ανόγια. Ναι. Μίλησε μου για αυτό το γεγονός, είναι σημαντικό. Το γεγονός είναι σημαντικό, θα μου επιτρέψουν οι φίλοι ακροατές, ναι, να το πω. Δεν το έχω ξαναπεί ποτέ. Ποτέ δεν το έχω ξαναπεί έτσι σε ραδιοφωνικό σταθμό ή σε κάποιο μέσο ενημέρωσης. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό γιατί μου δόθηκε μια τεράστια ευκαιρία τότε, την οποία δυστυχώς δεν την εκμεταλλεύτηκα την ευκαιρία αυτή. Ήταν το 1979 ήταν, ναι, που γινόταν διαγωνισμός λίρα στα Νόγια. Συμμετείχα σαν ερασιτέχνης, ήμουν 18 χρονών τότε, στα πλαίσια των εκδηλώσεων Μουσικός Αύγουστος. Ήταν λοιπόν ο Μάνος Χατζηδάκης, ο οποίος διοργάνωνε τις εκδηλώσεις αυτές και ο οποίος ήταν και ο επικεφαλής της Κριτικής Επιτροπής που θα έδινε τα βραβεία στους διαγωνιζόμενους λυράριδες. Η ιστορία είναι πολύ μεγάλη, σε συντομία, αλλά θα την πω εν συντομία, ότι όταν άκουσε ο Μάνος Χατζηδάκης που έπαιζα, μου ζήτησε να με πάρει μαζί του. Πάρα πολύ σημαντικό. Μετά από αρκετά επίμενη προσπάθεια, γιατί εκείνη τη βραδιά δεν έμεινα, έφυγα μετά από μια πολύ επίμενη προσπάθεια, περίπου ένα χρόνο με βρήκε και μου ζήτησε να με πάρει μαζί του. Η πρότασή του ήταν να ανέβω στην Αθήνα, να πάω για 2 χρόνια σε οδείο που θα με πήγαινε αυτός, να βγάλω θεωρία. Τα έξοδα τα αναλάμβανε αυτός ο ίδιος για τα 2 χρόνια και μου είπε, επιλέξει ότι Κώστα, εάν όλα πάνε καλά, σε θέλω μετά για να συνεργαστούμε. Πολύ σημαντικό. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα δεν πήγα, γιατί δεν θέλω να το δικαιολογήσω και να το αιτιολογήσω. Σίγουρα είναι όμως κάτι το οποίο στην πορεία του χρόνου το μετανιώσα. Σίγουρα στην πορεία του καθενός υπάρχουν σταυροδρόμια που προχωρούμαστε ή επιλέγουμε εμείς ποιο δρόμο θα ακολουθήσουμε. Μετά το μέλλον μας δικαιώνει ή όχι. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έκανα κάτι μετά, επειδή δεν πήγαμε το Μάνο Χατζηδάκη, ασφαλώς, και δεν έχω παράπονο από την πορεία μέχρι τώρα. Έχεις κάνει ωραία πορεία. Ασφαλώς και ο κόσμος με έχει τιμήσει και με έχει εκτιμήσει, ίσως και παραπάνω από ό,τι αξίζω, για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Δόξα τω Θεώ, έκανα όλα αυτά τα 40 χρόνια και εξακολουθώ να κάνω μια πορεία την οποία ο κόσμος σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την είχε εκτιμήσει. Το αν θα πήγαινα όμως τότε με τον Μάνο Χατζηδάκη ήταν ένα μεγάλο συν για μένα, γιατί θα ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και θα έμπαινα και σε είδη μουσικής και σε δρόμους διαφορετικούς, ναι, που θα μου ανοίγανε πολύ περισσότερο ακόμη τη μουσική μου αντίληψη. Ωραία. Έτσι. Κώστα, εγώ θα σου πω ότι έκανες μια μεγάλη πορεία. Οι δίσκοι σου αυτή τη στιγμή ακούγονται και θα ακούγονται, αλλά και το κυριότερο, έκανες και μια πάρα πολύ καλή οικογένεια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Έτσι. Έχεις μια πολύ καλή γυναίκα και 2 παιδιά, τον Νίκο και τη Στέλλα, πάρα πολύ καλά. Να τα χαίρεσαι. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ, Γιώργη. Λοιπόν, τώρα θέλω να πάμε να πούμε για τη μεγάλη σου επιτυχία που έκανες στο Μπαμ και πετάθηκες τότε με το Μαύρα μου μάτια. Θέλω να μας πεις εν συντομία πάλι την ιστορία και να παίξουμε το κομμάτι αυτό για να προχωρήσουμε στη συνέχεια στην επόμενη κουβέντα. Να την πούμε την ιστορία. Ναι. Νομίζω ότι όταν πρόκειται για τέτοιου είδους επιτυχίες που ο κόσμος πλέον τους τώρα 30 χρόνια. Ο κόσμος το τραγούδι αυτό το έχει κάνει πλέον ένα κομμάτι από τον εαυτό του και τα τραγούδια μετά από χρόνια πάβουν να ανήκουν και στους ίδιους τους δημιουργούς, ανήκουν πλέον, ναι, στον κόσμο. Νομίζω ότι αξίζει να την πούμε την ιστορία αυτή. Ναι. Ήταν λοιπόν, για να το πω από την αρχή, είχα ένα φίλο, υπάρχει ακόμα αυτός ο φίλος, ναι, ο Σταύρος ο Κουμεντάκης από την από τα Γκουσελιανά, ναι, ο οποίος κάποια στιγμή μου λέει, Κωστή, έχω, μου λέει, ένα τραγούδι το οποίο το τραγουδεί η γιαγιά μου και άμα θες να το γράψω, μου λέει, να στο φέρω. Γράψτε, του λέω, ρε Σταύρο. Κάποια στιγμή λοιπόν έρθει και μου φέρνει σε μια κόλλα χαρτί
το συγκεκριμένο τραγούδι, το «Μαύρο μου μάτια», γραμμένο αλλά με γράμματα πάρα πολύ δυσανάγνωστα. Ναι. Δεν μπορούσα να το διαβάσω. Όταν λοιπόν άνοιξα το χαρτί να το διαβάσω, διάβασα με πολύ δυσκολία τις πρώτες, τους πρώτους στίχους του, τον ντομίνα, τον από πάνω κλπ. Αλλά δεν μου έκανε καμία εντύπωση. Απολύτως καμία εντύπωση, δηλαδή, στην αρχή, και μάλιστα δεν μπήκα και σε καν στον κόπο να διαβάσω το υπόλοιπο. Ναι. Γιατί δεν μου αρέσει η αρχή. Εντάξει, του λέω Σταύρο, ευχαριστώ πολύ, το διπλό να το βάλω στην τσέπη μου. Πήγα στο σπίτι, το πετάω μέσα σε ένα σιρτάρι. Μετά από κάμποσους μήνες έπαιζα σε ένα γλέντι στον Αχλαδέμιλο ποτάμου. Ναι. Ήταν λοιπόν ένας φίλος, αδερφικός φίλος, ο οποίος εκείνη την εποχή κάναμε συνέχεια παρέα μαζί, συνέχεια, πρωί, βράδυ, πάντα στα γλέδια ήταν συνέχεια μαζί μου, παντού. Ο αείμιστος καλός φίλος, ο Σύφης ο Αλαβιζάκης από τις Σαλόνες. Σαλόνες, ναι. Ναι. Ο Σύφης λοιπόν, νεαρός τότε όπως και εγώ, ερωτευμένος κι αυτός, είχε κι αυτός τις ιστορίες του, τις περιπέτειές του, τους ερωτές του. Βάση περιπτώσει, κάποια στιγμή στο τέλος του γλεντιού, ήταν ένα μικρό γλέντι με 10 τραπέζια, ένα καφενείο με 10 τραπέζια. Όταν λοιπόν τέλειωσε το γλέντι, ο Σύφης, νταλγαδιασμένος, έρχεται και μου λέει: Κωστή, δώσε μου το μικρόφωνο να τραγουδήσω. Δεν μου το έχει ξανακάνει ποτέ. Ναι. Ήταν σε πάρα πολλά γλέντια, ναι, δικά μου παρόν. Του δίνω λοιπόν το μικρόφωνο και άρχισε να τραγουδάει. Άρχισε λοιπόν από τους πρώτους στίχους, ο τρόπος που τραγουδούσε, το τρομερό συνέστημα που έβγαζε, τα λόγια όπως τα έλεγε δίνοντας εικόνες και παραστάσεις μέσα στη φαντασία και στο μυαλό του καθενός. Ένα τρομερό, δεν μπορώ να το περιγράψω. Θυμήθηκες τότε ότι ήταν αυτό το τραγούδι που θα σου πω. Ναι. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν είναι σαν να μου άνοιξε το μυαλό και να μου το βάλε μέσα. Τόσο πολύ θυμήθηκα εγώ τους πρώτους στίχους, που το χαρτί που μου είχε δώσει ο Σταύρος, και θεώρησα ότι είναι το ίδιο. Αλλά εγώ για να μην χάσω την ευκαιρία, λέω του Σύφη, σε παρακαλώ, του λέω, πες μου τους στίχους να τις γράψω σε ένα χαρτί. Πάλι λοιπόν παίρνω ένα χαρτί, σημειώνω τους στίχους και ο Σύφης το είχε τραγουδήσει σε μια μελωδία παραδοσιακή, σε μια μελωδία που θύμιζε περισσότερο ριζίτικο, χωρίς ρυθμό. Και μάλιστα η μελωδία ήταν αυτή που θα πω τώρα. Τούτο το μήνα τον από πάνω. Αυτή ήταν η μελωδία που τραγούδησε ο Σύφης. Αυτά που λέω τώρα γίνανε μέσα σε πάρα πολύ λίγο χρονικό διάστημα, μέσα σε 5 λεπτά. Αποσύρθηκα λοιπόν εγώ λίγο, είχα το χαρτί στα χέρια μου και προσπάθησα μέσα στη μελωδία του ριζίτικου, τη μελωδία αυτή εν πάση περιπτώσει που είχε πει ο Σύφης, προσπάθησα να βάλω ρυθμό. Και προσπαθώντας να βάλω ρυθμό, μου βγήκε η μελωδία αυτή την οποία έγραψα το τραγούδι και που έγινε αυτή η τεράστια επιτυχία που έγινε. Πραγματικά είναι κάτι, Γιώργη, που κι εγώ δεν το περίμενα σε τόσο μεγάλο βαθμό επιτυχία, διότι είναι μια επιτυχία που δεν τραγουδήθηκε μόνο πανελλήνια, αλλά ήδη αυτή τη στιγμή έχει μεταφραστεί σε 3 γλώσσες. Έχει μεταφραστεί στα ρώσικα, στα ολλανδικά και στα αγγλικά. Πραγματικά πολύ μεγάλη επιτυχία. Πάμε να τα ακούσουμε. Μαύρα μου μάτια. Για όλους και όλες εσάς. Το μήνα
και να κυνηγήσει, να κυνηγήσει και να γυρίσει. Αι δώσε βγήκε να κυνηγήσει, να κυνηγήσει και να γυρίσει. Ε, δε με κυνήγα λαγούς και λάφια, μόνο εκυνήγα δυο μαύρα μάτια. Ε, με κυνήγα λαγούς και λάφια, μόνο εκυνήγα δυο μαύρα μάτια. Γαϊτάνι πλέκω και δεν αδειάζω, δεν μου βολεί να κουβεντιάζω. Γαϊτάνι πλέκω και δεν αδειάζω, δεν μου βολεί να κουβεντιάζω. Πανάθεμα το και το γαϊτάνι κι απού το πολέκει κι απού το βάνει. Πανάθεμα το και το γαϊτάνι κι απού το βάνει. Ακούσαμε λοιπόν το υπέροχο κομμάτι αυτό, μεγάλη επιτυχία, τα μαύρα μου μάτια, που κυκλοφόρησε το 1984. Έξι. Το 1986. Το επόμενο δίσκος του Κώστα είναι το 1990, ένα επίσης εξαιρετό, με επίσης εξαιρετά τραγούδια, που έχει τίτλο «Ταξίδι ονείρου». Και έκανε και αυτό μεγάλη επιτυχία. Από το δίσκο αυτό και μετά συνεργάζεται με τον αδερφό του Μανώλη στο Λαγούτο, έναν επίσης σπουδαίο μουσικό. Κάνουν εμφανίσεις σε κέντρα, σε κοινωνικές εκδηλώσεις, γάμους, πανηγύρια κλπ. Αλλά και σε συναυλίες. Γιατί ο Κώστας Βερδινάκης έχει δώσει και πολύ όμορφες συναυλίες. Θα τα πούμε στη συνέχεια όμως. Κώστα, να ακούσουμε, γιατί έχουμε ακόμα λίγο χρόνο, να ακούσουμε το κομμάτι αυτό, το «Ταξίδι ονείρου», και στο δεύτερο μέρος να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα που θέλουμε. Εντάξει. Πάμε.
iPad και Android. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα στο www.radiomegalonsos.gr. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook. Ράδιο Μεγαλόνισσος 89,8. Είμαστε λοιπόν στο Ράδιο Μεγαλώνω, φίλες και φίλοι. Πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Μεγαλώνω ως Γλεντά. Καλεσμένος σήμερα ο Κώστας Βερδινάκης, με τον οποίο έχουμε μια κουβέντα που έχουμε ξεκινήσει από τα παλιά χρόνια, το ξεκίνημά του. Μια μεγάλη πορεία στη μουσική. Και έχουμε ακούσει το δεύτερο δίσκο, το Ταξίδι Ονείρου. Να στείλουμε χαιρετισμούς στους φίλους που ακούνε, στον Κώστα τον Συριανόγλου στην Αθήνα, στον Παραγιουδάκη, στον Μιχάλη τον Ψαράκη, στη Μαρία της Κουλουδάκη, στην Ραϊμόντα από το Ηράκλειο, στον Γιώργο από Ολλανδία. Μας ακούνε από Ολλανδία, Κώστα, ο φίλος μας ο Γιώργος, που αγαπάει πολύ την κριτική μουσική. Α, πολύ ωραία. Και χορεύει κιόλας. Και σε όλους και όλες εσάς που είσαστε τώρα στο αυτοκίνητο, είσαστε στο ραδιόφωνο σας και ακούτε Ράδιο Μεγαλόνισσος, ένα σταθμός που όλο το 24ωρο έχει ποιοτική κριτική μουσική και υπάρχουν και παραγωγοί βέβαια που κάνουν εκπομπές. Παράλληλα τώρα, Κώστα, με τις δισκογραφίες σου συνεργάζεσαι με σπουδαίους μουσικούς, όπως είπαμε, δηλαδή πάρα πολλούς μουσικούς έχω συνεργαστεί, ναι, καλούς, ναι, καλλιτέχνες συγκριτικής μουσικής, ναι. Για να σου πω την αλήθεια, Γιώργη, νομίζω ότι τουλάχιστον από τη δικιά μου γενιά και από τους λίγο πιο νεότερους, ότι δεν υπάρχει τραγουδιστής που να μην έχω κάτσει έστω και μια φορά μαζί του στο πάλκο πάνω. Μάλιστα. Έτσι. Σπουδές όμως συνεργασίες έκανες και δισκογραφικά με τα Ειδόνια της Επισκοπής. Και ήταν και καλοί σου φίλοι. Βέβαια. Νίκος Μανιάς, Αείμνηστη, Μανώλης Κακλής. Βέβαια. Έτσι. Βέβαια. Και με το συγχωρεμένο τον Μανιά και με το συγχωρεμένο τον Κακλή. Πάρα πολλές συνεργασίες σποραδικά και όχι μόνο αυτό, αλλά είμαστε και πάρα πολύ καλοί φίλοι, δεμένοι. Ναι, ναι. Και με τον ένα και με τον άλλο και με τον Κακλή περισσότερο βέβαια. Με τον Κακλή σας θυμάμαι σε πολλά γλέντια, σε συναυλίες. Βέβαια. Σε συναυλίες πραγματικά. Βέβαια. Και ήταν πραγματικά μεγάλο το χτύπημα, ο χαμός του Μανώλη του Κακλή πριν από λίγους μήνες. Συγκλώνησε πραγματικά την Κρήτη. Έφυγε ξαφνικά. Ναι, κοίταξε να δεις. Ο Μανώλης ήταν άνθρωπος ο οποίος έδινε την ψυχή του, ας πούμε. Αυτό είναι. Βέβαια. Και ο νεότερος βοήθησε πάρα πολύ τους νεότερους. Αυτό. Τους, κοίταξε, Γιώργη, να σου πω κάτι. Τους παλιούς τους ξέρουμε, τους έχουμε ζήσει, τους ξέρουν και όλοι οι πάντες και τους έχουν αξιολογήσει και έχουν περάσει στην ιστορία. Τους θαυμάζουμε, τους θαυμάζαμε. Θα εξακολουθούν πάντα να τους θαυμάζουμε και εμείς και οι νεότεροι. Έχουν γράψει τη δική τους ιστορία, έχουν γράψει τη δική τους σελίδα στην κριτική μουσική και έχουν μια τεράστια προσφορά. Δεν αναφερθήκαμε στο Μουντάκι που ήταν και αυτός πολύ καλός φίλος. Εξάλλου το μαγαζί σου εκεί δίπλα που το έχεις ακόμα δίπλα στο παλιό οργανοποιείο του Σταγάκη που τώρα είναι Παπαλεξάκης, στην οδό Δήμα Κοπούλου στο Ρέθυμνο. Είναι σημείο κατά τεθέν εκεί πέρα. Έχουν περάσει. Εκεί λοιπόν έρχονταν και ο συγχωρεμένος ο Μουντάκης με τον οποίο είμαστε πάρα πολύ καλοί φίλοι παρά τη μεγάλη διαφορά ηλικίας που είχαμε και είχαμε κάνει αρκετή παρέα με το συγχωρεμένο όπως και με το Θανάση του Κροδαλό. Εν πάση περιπτώσει, για να μην κουράζουμε τους Σοκρατές, να λέμε πολλά ανθρώπους που τους ξέρουν. Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο, Γιώργη. Ναι. Ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάρα πολλοί νέοι καλλιτέχνες που άλλους ξέρει ο κόσμος, άλλους δεν τους ξέρει. Οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί καλλιτέχνες. Ναι, βέβαια. Έτσι. Εγώ δηλαδή βλέπω με πάρα πολύ μεγάλη χαρά ότι η κριτική μουσική συνεχώς κερδίζει στους νέους. Συνέχεια. Βγαίνουν πάρα πολλά νέα παιδιά, καλή μουσική που κρατάνε τη λύρα, το λαούτο, το μαντολίνο, τα παραδοσιακά όργανα και εξακολουθούν και μάλιστα το σημαντικότερο και το κυριότερο απ' όλα. Ότι υπάρχουν δημιουργοί καλοί οι οποίοι βάζουν σήμερα το λιθαράκι για να δείξουν αύριο την αξία τους. Ξέρεις, ο νέος δεν φαίνεται από την αρχή μόλις αρχίσει. Ναι. Η πορεία του
του χρόνου διγειώνει τον καθένα. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο κάθε μουσικός, ο κάθε ένας μουσικός να δώσει κάτι από τον εαυτό του, να δώσει κάτι από το ηχόχρωμά του, κάτι από την ψυχή του, κάτι από τα χέρια του. Α, βέβαια, αυτό είναι κάτι από τη φαντασία πολύ του. Πολύ σημαντικό. Είναι λοιπόν, επέτρεψε μου λίγο, ναι. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Αυτό είναι το οποίο ανεβάζει πολύ το επίπεδο της μουσικής. Αυτό είναι που ποικίλει τη μουσική και δεν την κάνει μονότονη. Η κριτική μουσική από τη μια άκρη της Κρήτης μέχρι την άλλη έχει διαφορετικά ηχοχρώματα, έχει διαφορετικές εκφράσεις, έχει διαφορετικούς μουσικούς και ποικίλει πάρα πολύ. Γι' αυτό και η κριτική μουσική δεν έχει μείνει στάσιμη και γι' αυτό η κριτική μουσική ίσως είναι περισσότερο έχει μπει στην ψυχή των νέων ανθρώπων και του κόσμου, ναι. Παρά οποιαδήποτε άλλη ίσως μουσική. Έτσι. Ναι. Γιατί η Κρήτη δημιουργεί, παράγει. Σίγουρα. Και να, παραδοσιακή να μουσική, βέβαια, ναι. Να πω κάτι για τη γενιά τη δικιά μου. Ναι. Για τη γενιά τη δικιά μου. Ότι η γενιά η δικιά μου δημιούργησε και έφτιαξε πολλά διαφορετικά ηχοχρώματα. Έχει πάρα πολλές δημιουργίες και ανέβασε ακόμη περισσότερο τον πύχη στην κριτική μουσική, την ποιότητα. Αν πάρουμε παράδειγμα, έχω να αναφέρω παραδείγματα. Ναι. Όταν λέμε για μουσική δεν μιλάμε για το λιράρι ή για το λαγουθιέρι, μιλάμε για τη μουσική γενικότερα. Ναι. Παράδειγμα, ο Λουδοβίκος των Αναργείων. Ναι. Μια άλλη φιλοσοφία, ναι. Μια άλλη νοοτροπία, ένα άλλο ηχόχρωμα, μια άλλη λογική στη μουσική που καθιερώθηκε όλα αυτά τα χρόνια. Οι Χαΐνιδες, ο Δημήτρης Αποστολάκης, άλλη φιλοσοφία, άλλη αντίληψη, άλλη λογική, καινούργια ηχοχρώματα που ακουστήκαν σε όλη την Ελλάδα. Έτσι. Και άλλοι πολλοί. Ο Μιχάλης Τζουγανάκης πάλι έδωσε ένα διαφορετικό ηχόχρωμα. Τώρα λίγο πιο πρόσφατο ο Μανώλης ο Πυροβολάκης, ναι. Και πάρα πολλοί άλλοι. Ο Μιχάλης Αλαφαντινός έκανε πάρα πολύ ωραίες δημιουργίες. Ο Χρήστος Στιβαχτάκης κι αυτός. Και μπορώ να λέω πάρα πολλούς από τη γενιά τη δικιά μου, οι οποίοι ανεβάσανε το επίπεδο της μουσικής. Έτσι. Και αυτό θεωρώ ότι γίνεται αυτή τη στιγμή και σε πιο νέα παιδιά που έχουν πάρα πολύ υψηλή μουσική παιδεία και που στην πορεία του χρόνου θα φανεί και η προσφορά των παιδιών αυτών. Δεν είναι όλοι, ναι. Είναι όλοι, αλλά υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν νέα παιδιά που έχουν την ικανότητα να ξεχωρίσουν στο μέλλον. Αυτό, Κώστα, σε απάντηση όσων βρίσκουν τους νέους ότι δεν έχουν αυτή τη στιγμή κάτι, έχουν κολλήσει μόνο στα παλιά. Πιστεύω, όπως είπες και εσύ, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν αξιόλογοι νέοι που δημιουργούν και φαίνεται ήδη, αλλά και θα φανεί στο μέλλον. Σήμερα ένα μεγάλο όπλο σε εισαγωγικά των νέων είναι το YouTube. Είναι το κανάλι το παγκόσμιο που μπορείς να ανεβάσεις ένα τραγούδι και να το δουν από όλο τον πλανήτη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και μπορεί να σε κάνει γνωστό σε ελάχιστο καιρό, αν πραγματικά αυτά που κάνεις και ανεβάζεις, που γράφεις, αξίζουν. Πάμε όμως, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε ένα κομμάτι από τη συνεργασία, από μια συνεργασία με τον Αίμιστο τον Νίκο Τομανιά. Να ακούσουμε τα Αμαρτιώτικα Πεντοζάλια. Φίλε Γοργό βασίλεψε, φίλε να σκοτεινιάσει. Φίλε να σκοτεινιάσει στο όνειρο πάλι να τη δω. Στο όνειρο πάλι να τη δω, να με σφιχτά αγκαλιάσει. Στα όνειρά μου τι θωρώ να χάω δεν ξημερώνει. Να
Άχατε ξημερώνει δε θα με τρώγανε οι καημοί και του σεβαντά σου οι πόνοι. Ομορφιά του φεγγαριού τη χαρή, του φεγγαριού τη χαρή έχεις και δεν απόμεινε άλλη καμινιά να πάρει. Τη νύχτα να προβάλλει, γιατί χαράζει ο γλίγορα και θα σε χάσω πάλι. Φεγγαριού τη συντροφιά έχω μόνο. Αχ, η ελπίδα και παρηγοριά στον δικό μου πόνο. Στον ουρανό πετώ από τη χαρά μου. Άιδες πετώ από τη χαρά μου για δίκιο ψάργα συντροφιά. Γιατί κι ο ψάργα συντροφιά σιχάει στα όνειρα μου. Όμως ψηλά ανεβαίνω. Έλα κάθε φορά που θα σε δω πουλί μου αγαπημένο. Αυτά ήταν τα Μαριώτικα με τον Ζάλια. Τραγούδησε ο Νίκος Ομανιάς μαζί με τον Κώστο Βερδινάκη. Χαιρετισμούς στέλνει και ο Μανώλης ο Κρητικόπουλος, Κώστα, ένας καλός στιγουργός του Ηράκλειο. Και από μένα πολλά χαιρετισμούς. Και λέει, θα διαβάσω ένα μικρό. Του κόσμου λέει τα χρυσά φλουριά με τα κρυβά τα σήμια, κομμάτια γης, γη μάρμαρα, ανθρώπου δε φελούνε, ως του φελά η φρόνεψη και ως του φελά η γνώση. Κι ως του φελούνε τσαρετής και τσιπρεπιά συνόμη, χαρά στον που τον ογά, μα ποιος καταλαβαίνει, τούτο να αφήσει συγγενιές, τσόψιμες βασιγέτη. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Πού το.
ευχαριστήσουμε την κυρία Γιωργακάκη που μας ακούει και είναι χαιρετισμούς στέλνει και στον Κώστα τον Βερδινάκη και θέλει να αφιερώσει ένα κομμάτι στον Βασιλάκη από την Επισκοπή αργότερα όμως, συνέχεια, γιατί συνεχίζουμε να έχουμε μια κουβέντα με τον Κώστα τον Βερδινάκη. Ακούσαμε λοιπόν Κώστα τη συνεργασία με τον Άιμνουσο τον Μανιά. Θέλω να έρθω σε ένα άλλο κομμάτι της πορείας σου, αυτή το συναυλιακό θα έλεγα και το τεχνικό μέρος των καλύψων. Έχεις σε μια εταιρεία μαζί με τον Μανώλη τον αδερφό σου το πολύφωνο που χρόνια τώρα καλύπτει τις εκδηλώσεις και ο καθένας μπορεί να νοικιάσει και μουσικά όργανα, ηχεία κλπ. Το πολύφωνο είναι μια επιχείρηση η οποία λειτουργεί από το 2000 ναι. Σαν επιχείρηση με μουσικά και ηχητικά ναι. Και την έχουμε μαζί με τον Μανώλη τον αδερφό μου και ευχαριστώ που μου δίνει την ευκαιρία να το πω. Για οτιδήποτε ηχητική κάλυψη, ηχητική εγκατάσταση σε εκδηλώσεις από μια μικρή ομιλία μέχρι μια πολύ μεγάλη συναυλία μπορούμε και καλύπτουμε αυτή τη στιγμή. Επίσης θέλω να πω, επειδή ασχολείσαι με αυτό το τομέα, για το θέμα της ηχοληψίας, είναι ένα σοβαρό θέμα το οποίο κάποιοι δεν το λαμβάνουν πολύ σοβαρά, με αποτέλεσμα ο κόσμος να πηγαίνει στα κέντρα και να ταλαιπωρείται και να φεύγει παραπονούμενος, ενώ όλα είναι καλά, τα φαγητά, η περιποίηση, όλα καλά και η μουσική είναι καλή πάνω. Απλώς η ηχοληψία κάπου σφάλει. Εκεί λοιπόν όταν άλλος δεν του περάσει ας πούμε, τον ήχο που θέλει και του τρυπά λοιπόν, αυτιά. Για να μην μακρηγορούμε θα σου πω Γιώργο, ναι. Για να ακούσει και ο κόσμος, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτό το οποίο άνοιξες τώρα. Ναι. Για να έρθει ένας ήχος στα αυτιά του ακροατή πρέπει να συμβάλλουν πάρα πολλά πράγματα. Και πρώτον και κύριον και βασικότερο και σπουδαιότερο η πηγή του ήχου. Δηλαδή το χέρι του μουσικού. Όταν το χέρι του μουσικού σφάλει, το καλύτερο ηχητικό σύστημα του κόσμου να βάλεις τον ακροατή τον ενοχλεί και τον εκνευρίζει. Όταν ο μουσικός είναι φάλσος και κακός μουσικός, που δυστυχώς το βλέπουμε και αυτό πάρα πολύ, δεν πάει να υπάρχει το καλύτερο ηχητικό σύστημα. Θα ενοχλεί. Πρώτο λοιπόν και κύριον είναι το χέρι του μουσικού. Αν πάρουμε δεδομένο ότι το χέρι του μουσικού είναι σωστό και ότι η μουσική που βγαίνει είναι σωστή, από εκεί και πέρα συμβάλλουν πάρα πολλά άλλα πράγματα επίσης για να φτάσει η μουσική στρογγυλή και να μπορεί ο ακροατής να ακούσει με άνεση χωρίς να εκνευρίζεται και χωρίς να κουράζεται. Το ηχητικό σύστημα αυτό καθεαυτό πρέπει να είναι ένα πάρα πολύ καλό ηχητικό σύστημα, να μπορεί να βγάλει τις συχνότητες που πρέπει για να έρθει ισορροπημένο το άκουσμα. Να γίνει μια σωστή ηχοληψία και σωστή αναλογία της ρύθμισης των μουσικών οργάνων και του τραγουδιού. Να είναι ο χώρος κατάλληλος και η τοποθέτηση των ηχητικών κατάλληλη, ούτως ώστε να συμβάλλει στο να έρθει ισορροπημένος ο ήχος στο αυτί του ακροατή. Να είναι και το ρεύμα ακόμη αυτό καθεαυτό, η τάση του ρεύματος έχει πολύ μεγάλη σημασία. Όλα αυτά συμβάλλουν. Ξέρεις κάτι, εμείς τα συγκροτήματα όλα αυτά τα χρόνια, βέβαια αυτό έχει αλλάξει τελευταία, όλα αυτά τα χρόνια τι κάναμε, παίρναμε δύο ηχεία, παίρναμε και ένα ενισχυτή, μια κονσόλα και καθόμαστε και παίζαμε στα γλέδια και έπρεπε να είμαστε και μουσικοί και ηχολήπτες και τεχνικοί και όλα αυτά. Δεν μπορεί λοιπόν να τα έχει όλα ένας. Τι πρέπει λοιπόν να γίνει? Άλλος να έχει την ευθύνη του ήχου και της τοποθέτησης των ηχητικών και άλλος και ο μουσικός να κάθεται να παίζει και να ασχολείται μόνο με τη δουλειά αυτή. Αυτό το πράγμα το έχουν αντιληφθεί τα τελευταία χρόνια τα συγκροτήματα και απευθύνονται πλέον σε εταιρείες ηχητικών που κάνουν αυτή τη δουλειά. Και είναι πολύ σημαντικό. Αλλά όμως, ξαναλέω και πάλι, και δεν με πειράζει αν ενοχληθούν κάποιοι που το λέω, ότι δυστυχώς κυκλοφοράνε πάρα πολλά συγκροτήματα, κακά συγκροτήματα,
Ενώ είπα προηγουμένως ότι υπάρχουν καλοί μουσικοί και βεβαίως υπάρχουν πάρα πολύ καλοί μουσικοί, υπάρχουν νέα παιδιά, υπάρχουν άνθρωποι που θα διαπρέψουν και έχουν διαπρέψει, αλλά υπάρχει πάντα και η άλλη πλευρά. Βέβαια. Υπάρχουν και οι κακοί μουσικοί που υπήρχαν πάντα και υπάρχουν και τώρα, και δυστυχώς τώρα είναι και πολλοί. Όπως πολλοί είναι και οι καλοί μουσικοί, πολλοί είναι και οι κακοί μουσικοί. Και εκεί πλέον, ό,τι και να κάνεις, δεν φτιάχνει τη στιγμή που ο μουσικός είναι φάλσος, που τη στιγμή που το χέρι του μουσικού είναι κακό. Δεν φτιάχνει, δεν φταίει λοιπόν. Και να ξέρεις και κάτι, και καλά που το συζητάμε για να τα ακούει και ο κόσμος. Και το λέω με απόλυτη σιγουριά, έχω πλήρη συνείδηση το τι λέω. Ναι. Δεν ενοχλεί ποτέ το δυνατά. Ποτέ. Ενοχλεί ο κακός ήχος. Ο κακός ήχος, όσο χαμηλά και αν είναι, ακόμα και τα ηχεία να είναι κλειστά, τη στιγμή που παράγεται κακός ήχος ενοχλεί. Όταν ο ήχος είναι σωστός και ισορροπημένος και το χέρι του μουσικού αλάνθαστο, μπορεί να παίξει σε τεράστιες εντάσεις και να μην ενοχλήσει κανένα. Συμφωνεί και η Θεοτότα εδώ, η κολλήτριά μας που σπουδάζει τα ΤΕΗ. Μπράβο. Άρα λοιπόν το ξέρεις πολύ καλά αυτό το όνομά σου. Θεοτότα. Μπράβο λοιπόν. Ναι. Χαίρομαι γιατί όταν απευθύνουμε σε ανθρώπους που γνωρίζουν τον ήχο, ο πολλής κόσμος και δικαιολογημένα ο πολλής κόσμος δεν τον γνωρίζει. Θυμάμαι χαρακτηριστικά που σε πολλές περιπτώσεις, αλλά σε μια περίπτωση θα απευθυνθώ. Θα πω μια περίπτωση που είχα πάει σε μια υποτίθεται συναυλία στη Φορντέζα, ναι, με ένα κρατικό συγκρότημα, και πάρα πολύ κακός μουσικός. Πάρα πολύ κακός μουσικός, ναι, ο Λιάρης. Ναι, ναι. Και με όνομα, και όνομα. Ναι, ναι, ναι. Και όνομα. Και όπως κουβέντιαζε λοιπόν με τον διπλανό μου, χασμουριότανε. Mm. Αλλά επειδή ο μουσικός αυτός είχε όνομα, υποτίθεται ότι θα έπρεπε να μας αρέσει. Ναι. Και κάποια στιγμή, ενώ χασμουριόταν, γυρίζει και μου λέει: Κώστα, ωραία παίζει ο. Να μην πω το όνομά του. Και χασμουριότανε. Φαντάσου τώρα να καταλάβεις, ας πούμε, πόσο πολύ επιδράει στην ψυχολογία του ακροατή ο κακός ήχος και η κακή μουσική. Ωραία. Φίλες και φίλοι, πάμε στα διαφημιστικά των 5.30 και σε λίγο πάλι μαζί να συνεχίσουμε με τον Κώστα Βρετινάκη. Εντός του καταστήματος. Επιπλέον διαθέτουμε αγροτικά μηχανήματα Daewoo, εργαλεία χειρός, είδη συνεργείου, σκαπτικά, γεννήτριες, ηλεκτροσυγκολίσεις, αντλίες όλων των τύπων, γερανάκια μπαλκονιού, αναλώσιμα και ανταλλακτικά. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Προβιάς Δημήτρης, λόγω τιμής. Προσφορές εποχής. Αλυσοπρίωνο Εύκο Ιταλίας 39 κυβικά με 41 πόντους λάμα 189 ευρώ. Θαμνοκοπτικό 52 κυβικά 149 ευρώ. Κρουστικό δραπανο κατσάβιδο μπαταρία Total 18 βολτ 115 ευρώ. Κονταροπρίωνο 25,4 κυβικά σπαστού τύπου ή μονοκόμματο 155 ευρώ. Από αυτή τη διαφήμιση θα πάρετε μία μικρή μόνο γεύση του τι σημαίνει ταβέρνα το φράγμα. Με κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής σερβίρουμε καθημερινά παραδοσιακά πιάτα που ετοιμάζονται στη σχάρα ή στο ξυλόφουρνο. Επίσης αντικριστό αλλά και μεγάλη ποικιλία σε μεζεδάκια. Οικογενειακή ταβέρνα το φράγμα. Μπορούμε να φιλοξενήσουμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως και 600 άτομα. Διαθέτουμε παιδότοπο και βρισκόμαστε δίπλα στο εκκλησάκι της Αγίας Κυριακής, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη πρόταση για κάθε ευχάριστη στιγμή σας. Ταβέρνα το φράγμα. 100 μέτρα από το φράγμα ποταμών. Μόλις 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί. Συνεχίζουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, περνάμε στο τέταρτο ημίωρο της εκπομπής «Μεγαλώνω στο Σκλεντά». Κοντά μας ο Κώστας Βερδινάκης, που συζητάμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα για την πορεία του στη μουσική, αλλά και για άλλα θέματα όπως είναι αυτά με τον ήχο, που είναι ειδικός, μια και έχει την εταιρεία Πολύφωνο μαζί με τον Μανώλη πολλά χρόνια τώρα, και αναλαμβάνει συναυλίες και διάφορες ηχητικές εκδηλώσεις.
Στο διάλειμμα πήρε τηλέφωνο ο Κώστα ο Γουνάκης ο Στράτος, ένας επίσης σπουδαίος λιράρης και δάσκαλος μουσικής, και είπε συγχαρητήρια και για την εκπομπή και για τα λόγια που είπες για τον ήχο. Να είναι καλά, ο Στράτος, πολλά χαιρετίσματα από εμάς. Συμφωνεί και επαυξάνει. Επίσης πήρε τηλέφωνο ο Μανώλης ο Πατεράκης από το Αμάρια, τους Λαμπιώτες. Καλός φίλος ο Μανώλης. Καλός φίλος και παραδοσιακός. Να πούμε φίλες και φίλοι ότι 9 με 11 κάθε Σάββατο Μανώλης ο Πατεράκης, ο Μαρίνος ο Τσουκνάκης και ο Μανώλης ο Κλάδος κάνουν εδώ μια εκπομπή. Με τραγούδια, με μαντινάδες και με πολλά ενδιαφέροντα θέματα. Μπορείτε να την ακούτε. Και να πάμε τώρα στο δίσκο που είχε γράψει ο Βερδινάκης ο Κώστας μαζί με τον Κακλήτο Μανώλη, με τίτλο «Με το χρώμα της Κρήτης» το 2007. Και θα ακούσουμε δύο πολύ όμορφα κομμάτια. Θα ακούσουμε το «Μου λείπεις» που τραγουδάει ο Κώστας και ο Μανώλης με δικές τους μαντινάδες, αλλά και την Καλογριά, ένα παραδοσιακό κομμάτι που ερμηνεύει η Στέλλα η Σιραγάκη, μια πολύ σπουδαία φωνή που θα μιλήσει για αυτή ο Κώστας σε λίγο. Πάμε να ακούσουμε το «Μου λείπεις». Σε χαρώ κι ο ήλιος
Υπέροχο κομμάτι, υπέροχο συρτό, Βερδινάκης Κακλής, μου λείπεις. Και θέλω να ακούσουμε τώρα το Καλογριά, αφού όμως μιλήσει ο Κώστας πρώτα για την υπέροχη φωνή της Στέλλας της Σιραγάκη, που έχει συνεργαστεί και στις συναυλίες, όπως έχει συνεργαστεί επίσης και με τον αδερφό στο Μανώλη και με τον Σωματογεννάκη τον Στέλιο, στο συγκρότημα που είχαν στον ήχο του λαγού του. Κοίταξε Γιώργη, εγώ πάντα προσπαθώ να επιλέγω καλούς μουσικούς για συνεργάτες και καλούς τραγουδιστές. Και μάλιστα προσπαθώ όσο γίνεται να βρίσκω και άφθαρτες φωνές. Το προσπαθώ. Είναι σπάνιο να βρεις φωνές καλές και άφθαρτες καινούργιες φωνές. Το προσπαθώ όμως. Εγώ δίνω το βήμα, το πρώτο βήμα σε αυτές τις φωνές. Από εκεί και πέρα το πώς θα το χειριστούν αυτοί είναι δικό τους θέμα. Μ' αρέσει όμως να ανακαλύπτω και να βρίσκω καλούς μουσικούς και καινούργιες φωνές άφθαρτες. Είναι πολύ σημαντικό να βγάλεις στο φως κάτι καλό και να έχει προοπτική. Το τραγούδι αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι ένα τραγούδι το οποίο το γράψαμε το 2007. Είναι στο δίσκο με το χρώμα της Κρήτης που τραγουδάει και ο Κακλής. Η μουσική του τραγουδιού είναι η πυρώτικη μουσική παραδοσιακή, είναι η μουσική ο Μενούσης. Ναι. Και η στίχη είναι γραμμένη στην Κρήτη και μάλιστα υπάρχουν σε βιβλίο που ήταν του 1800. Πάρα πολύ, δηλαδή πολύ. Του 19ου αιώνα. Θέλω να πω ότι είναι ένα τραγούδι το οποίο ακούστηκε πάρα πολύ και αυτό το τραγούδι. Και επίσης το συγκεκριμένο τραγούδι το είχε πρωτογράψει ο Μουντάκης. Ναι. Ο Μουντάκης δηλαδή έκανε το πάντρεμα της μουσικής, της παραδοσιακής, της υπηρώτικης με το στίχο και είναι ο πρώτος που το έγραψε σε δίσκο. Εγώ έκανα μια πολύ σημαντική αλλαγή στο τραγούδι, μάλλον μια πολύ σημαντική διασκευή. Δηλαδή το άλλαξε το τραγούδι πολύ στον τρόπο εκτέλεσης και είναι και 2-3 σημεία που χρησιμοποίησα στίχους που δεν είχε χρησιμοποιήσει ο Μουντάκης, οι οποίοι στίχοι όμως υπήρχαν στο βιβλίο που είδα εγώ που διάβασα το συγκεκριμένο τραγούδι. Ακούστηκε πάρα πολύ. Ακούστηκε πάρα πολύ το τραγούδι αυτό. Για τη Στέλλα. Η Στέλλα εννοείται ότι είναι μια πάρα πολύ καλή φωνή. Πάρα πολύ καλή. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, Καλογριά. Κάτω στην Άγια Μαρίνα και στην Παναγιά 20 χρόνο κορίτσι πάει Καλογριά. Μη δε το σταυρό τσικάνι, μη δε προσκυνά. Κάθεται στο σταυροδρόμι και κρασί πουλά. Καλογριά πολλά τα έτη, πόσο το όπου να κοιμηθώ, που να λάργω το χωριό μου και θα βραδιάστω. Μουσική.
τσακάλες τσιμερίχνει για να κοιμηθώ. Η Καλογριά λοιπόν με τον Κώστα Βρετινάκη και τη Στέλλα Τσιριακάκη. Όπως ακούτε φίλες και φίλοι, ο Κώστας Βρετινάκης έχει μια φωνή που δεν αντιγράφει, είναι η δική του φωνή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, πιστεύω. Το χρώμα της φωνής του καθενός να είναι το δικό του, να μην αντιγράφει. Τώρα, Κώστα, έρχεται χαιρετισμοί από τον Αντώνη τον Κουκλινό, τον μουσικό, τον καλό μουσικό και δημιουργό και από μένα, το Ασίμι. Και λέει συγχαρητήρια, Κώστα, πάντα επιτυχίες και πολλούς χαιρετισμούς. Ετοιμάζει και τη δεύτερη του δουλειά ο Αντώνης, όπου να είναι, λέει, θα είναι έτοιμη. Με το καλό φίλο να την παρουσιάσουμε εδώ. Εύχομαι καλή επιτυχία να έχει. Βέβαια, γιατί δουλεύει ο Αντώνης εκτός από το στίχο και τη μουσική και έχει συνεργαστεί και με σπουδαίους τραγουδιστές. Κώστα, τώρα θέλω να μου μιλήσεις για μια τελευταία σου δουλειά που έκανε πραγματικά εντύπωση και βέβαια ήταν κάτι διαφορετικό από την κλασική κριτική μουσική. Το Μήλο της Κορφής. Εν συντομία, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο και θα παίξουμε και το κομμάτι αυτό. Πες μας για τον στιχουργό, τον Αείμνηστο Φουκάκη και γενικά για τη δουλειά αυτή. Το Μήλο της Κορφής ήταν μια δουλειά η οποία έγινε πλέον σε μια διαφορετική φιλοσοφία, ας το πούμε, με μια διαφορετική αντίληψη. Πάτησα πάνω σε ποίηση και στίχους του Αείμνηστου του Πέτρου του Φουκάκη, ο οποίος, επέτρεψέ μου να πω, ότι είναι ένας ποιητής τον οποίον ήμουνα ο πρώτος που έσκυψα πάνω από τα χειρόγραφα πριν ακόμα τα κάνει βιβλίο και ανακάλυψα αυτό τον τεράστιο θησαυρό που είχε αυτός ο άνθρωπος. Με ενέπνευσε πάρα πολύ και ήταν μια τεράστια επιθυμία μου να μπορέσω κάποια από τα ποίηματα αυτά να τα κάνω τραγούδια. Και είναι κάτι το οποίο το έκανα μετά από πάρα πολύ μεγάλη και επίπονη προσπάθεια. Συνεργάστηκα με πάρα πολύ καλούς μουσικούς για να καταλήξω στο αποτέλεσμα αυτό. Βεβαίως, να ξαναπώ για τον Πέτρο τον Φουκάκη ότι είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος ποιητής, ο συγχωρεμένος, πέθανε πολύ πρόσφατα. Και σεμνός άνθρωπος ήταν. Θυμάμαι που είχαν πάει και μας έκανε άνθρωπος. Το τραπέζι στο χωριό του Κίκια. Ήταν πραγματικά πολύ καλός. Πέθανε πρόσφατα, δεν έχει ακόμα πάρει την αξία που του πρέπει. Ναι. Θεωρώ όμως ότι στο μέλλον θα τον ανακαλύψουν σιγά σιγά. Συνήθως με τα θάνατον είναι που δικαιώνονται αυτοί οι άνθρωποι. Και να πω ότι πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε στην δημιουργία της δουλειάς αυτής ο Νίκος Γατζόπουλος, ο οποίος έπαιξε βιολί και έκανε και την ενορχήστρωση. Πολύ σπουδαίος μουσικός, πολύ σπουδαίος. Έχουμε χαιρετήσει τον Στέλιο τον Κυριαδάκη, τον πρόεδρο. Γεια σας, πρόεδρε. Την Κατερίνα την Βοτζάκη που κάνει εδώ κομπές, τον Νίκο τον Κανονάκη, τον Γιάννη τον Μαρκάκη, την Παγώνα του Σταυριανουδάκη, τον Μαρίνο τον Τζουκνάκη, Σπυριδάκη τον Παντελής, Ξανθόπουλος, ο Μπάμπης. Πολλοί, πολλοί φίλοι στέλνουν χαιρετισμούς εδώ. Αν δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα πάμε να ακούσουμε το Μήλο της Κορφής και κλείνουμε με τα νεότερα σχέδια του Κώστα. Αγκαλιάζει.
θα γίνει τέλειο, πρώτο θα οριμάσει. Πρώτο και τα ραπίσματα τα ναι μου θα δεχτεί. Πρώτο θα βγει, θα χτυπηθεί και πρώτο θα γεράσει. Πρώτο θα βγει, θα χτυπηθεί και πρώτο θα γεράσει. Το πιο ψηλό κλαδί θα γεννηθεί. Θα πέσει πρώτο να χαθεί στο φύσιμα του ανέμου. Να ήταν ψηλά σε μια κορφή, να είχα κι εγώ βρεθεί. Κι ας έσβηνα σε μια στιγμή πριν απ' τους άλλους, Θεέ μου, κι ας έσβηνα σε μια στιγμή πριν απ' τους άλλους, Θεέ μου. Ακούσαμε λοιπόν το Μήλο της Κροφής, το υπέροχο αυτό κομμάτι, και σε αυτό το δίσκο υπάρχουν και άλλα πολύ όμορφα κομμάτια, φίλες και φίλοι. Ψάξτε να τα βρείτε στο YouTube, πάρτε το CD αυτό. Φτάσαμε όμως στο τέλος της εκπομπής και πριν τελειώσουμε θέλω να ρωτήσω τον Κώστα για τα μελλοντικά του σχέδια και τις εμφανίσεις που πρόκειται να κάνει το τελευταίο καιρό. Ναι, να πω Γιώργη ότι κάτι ετοιμάζω τώρα πάλι στο στούντιο, 4 καινούργια τραγούδια. Τώρα πλέον δεν πάμε για να βγάλουμε CD, ναι. Τώρα πλέον βγάζουμε τραγούδια τα οποία τα προωθούμε στο διαδίκτυο. Ναι. Μπορεί να γίνει και CD αργότερα για να έχουμε κάτι και στα χέρια μας. Ωραία. Αλλά κυρίως μας ενδιαφέρει να προωθούν στο διαδίκτυο και να ακουστούν από εκεί. Είναι 4 καινούργια τραγούδια τα οποία τα γράφω τώρα περίπου ένα χρόνο είμαι στο στούντιο. Πάω αραιά, σιγά σιγά προχωράω και πιστεύω πολύ σύντομα να κυκλοφορήσουν. Ναι. Τώρα, για τις εμφανίσεις μου. Καλή ερώτηση. Αποφεύγω τις πολλές εμφανίσεις σε μαγαζιά τουλάχιστον. Συνήθως κάνω μία εμφάνιση μόνο το χρόνο σε μαγαζί, στο Ρέθυμνο. Ναι. Και μία εμφάνιση και στα Χανιά και στο Ηράκλειο και οπουδήποτε. Μία εμφάνιση όμως το χρόνο. Διότι απλά δεν θέλω να κουράζομαι τις συνεχόμενες εμφανίσεις. Επέτρεψε μου να πω ότι τώρα έχουμε προγραμματίσει μία εμφάνιση στην ταβέρνα Πόπη στις 9 Μαρτίου Παρασκευή. Ωραία. Σε 15 9 Μαρτίου λοιπόν ο Κώστας στην Πόπη. Σήμερα το βράδυ οι Βασίλης και Βασίλης Τζουρμπάκης εκεί. Να πω βέβαια ότι απευθύνομαι σε φίλους, καλούς φίλους και προσωπικούς μου φίλους και φίλους που θέλουν να ακούσουν τη μουσική μου. Ωραία. Και να κλείσουμε μια ματινάδα. Κώστα, η λύρα σου γλυκόλαλη, το έργο σου μεγάλο, σεμνό εις την παράδοση το κάθε σου το ζάλο. Σου εύχομαι να έχεις την υγειά σου.